Χριστός Ανέστη, κύριε Δήμαρχε. Αληθώς ο Κύριος. Σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα στο δελτίο μας. Σας κάλεσα, κύριε Δήμαρχε, γιατί θέλω να δούμε πλέον τα αποτελέσματα από ένα πολύ σύντομο, από ό,τι κατάλαβα, για λίγες ώρες ήσασταν στην Αθήνα, ταξίδι που έχετε κάνει αυτήν την εβδομάδα, νομίζω Τρίτη και Τετάρτη, με πολλές όμως, από ό,τι κατάλαβα, επισκέψεις και μία ατζέντα μαζί με τον Δήμαρχο του Νεστορίου, τον κύριο Γκοσλιόπουλο. Οπότε για αρκετά από αυτά θέλουμε να μάθουμε το ποιες είναι οι επαφές και ποια είναι τα αποτελέσματα, αν και είχα πληροφορηθεί για φράγμα Νεστορίου ή για τα έργα στο Αντώνη Τρίτσης. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να πληροφορηθεί και ο κόσμος ποιες είναι οι συναντήσεις και ποια είναι τα αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς εγώ για την πρόσκληση, κύριε Παραρά. Όντως, την Τρίτη που μας πέρασε ήμασταν στην Αθήνα μαζί με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Γκοσλιόπουλο. Εγώ συνοδευόμουν και από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, τον κύριο Τσανούσα. Mm-hmm. Και ο λόγος της, οι λόγοι μάλλον της επίσκεψης ήταν δύο. Αφενός, μεν, η κοινή συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Οικονόμου, με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Κοσλιόπουλο, σχετικά με την εξέλιξη που υπάρχει στο φράγμα Νεστορίου, ένα σημαντικότατο έργο, θα έλεγα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο εδώ της περιοχής. Και όχι μόνο, εγώ νομίζω και στη Δυτική Μακεδονία από τα μεγαλύτερα είναι. Ίσως και θα σας εκμυστηρευτώ και κάτι από την συγκεκριμένη συνάντηση που είχαμε. Αναπτυξιακό έργο, από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα όλης της περιοχής, όπως είπατε πολύ σωστά, της ευρύτερης περιοχής. Ένα έργο που ονομάζεται Φράγμα Νεστορίου γιατί είναι στη συγκεκριμένη περιοχή. Από την άλλη όμως είναι ένα έργο που θα αρδεύσει το 90% περίπου των αγροτικών περιοχών του Δήμου Καστοριάς. Άρα μιλάμε ένα έργο που πρέπει να απασχολεί τον Δήμο Καστοριάς και μας απασχολεί. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν κάναμε τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Ζητήσαμε επιτακτικά από τον αρμόδιο υφυπουργό που το χειρίζεται το θέμα, τον κύριο Οικονόμου, τι γίνεται με την εξέλιξη. Εκθέσαμε τις καταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Καστοριά και κυρίως στον Δήμο Καστοριάς, με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, με το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που υπάρχει εδώ και λόγω της μονοκαλλιέργειας της Γούνας, θα έλεγα, των τελευταίων ετών και την κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια και αυτή τη στιγμή, παρουσιάζονται τεράστια προβλήματα. Άρα, ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε προς την ανάπτυξη, μην αφήνοντας βέβαια την γουνοποιία, είναι ο πρωτογενής αγροτικός τομέας και ο τουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ζητούσαμε επιτακτικά από τον αρμόδιο υφυπουργό να μας ενημερώσει στο τι ακριβώς μέλη γενέστε. Αν θυμάστε καλά, πέρσι περίπου τέτοιο καιρό, πριν ένα χρόνο, είχε γίνει μια τηλεδιάσκεψη στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Είχαμε τη χαρά τότε να συνομιλήσουμε διαδικτυακά με τον τότε αρμόδιο υφυπουργό που ήταν ο κύριος Σκρέκας. Από τότε όμως μείναμε ακριβώς στα ίδια. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε προχθές εκ νέου ενημέρωση. Η υπόσχεση ήταν από τον... Άρα μισό λεπτό πριν πάμε σε αυτό. Άρα γιατί όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Υπήρχε μία είτε ατζέντα είτε παρακολουθούσατε έτσι, τις τελευταίους μήνες και μετά την τηλεδιάσκεψη την περσινή με τον κύριο Σκρέκα, όλη την πορεία και όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως έχουν γίνει και λέτε ότι έφτασε η ώρα, επειδή προφανώς δεν προχώρησαν κάποια πράγματα, να το κινήσετε πάλι το θέμα, να ζητήσετε εκ νέου ενημέρωση για να δείτε πού βρισκόμαστε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω ότι πρώτον δεν μένουμε ποτέ αδρανείς. Οι συναντήσεις, οι συσκέψεις, οι συνομιλίες με όλους τους αρμοδίους είναι συχνές και αρκετές. Με τον κύριο Γκοσλιόπουλο έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές τον τελευταίο καιρό για το συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο λοιπόν πάνω σε αυτό είναι ότι δεν δημοσιοποιούμε τίποτα, όπως και τις καθόδους μας στην Αθήνα, πριν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ή πριν έχουμε κάτι στο διατάφτα να ανακοινώσουμε, ναι, αυτό, κάτι ουσιαστικό. Γι' αυτό το ρωτάω αυτό, γιατί μπορεί να αισθάνεται ο κόσμος ή και όλοι εμείς ότι αδιαφορείτε ή το ξεχάσατε το θέμα και έρχεται η ώρα να το κυνηγήσουμε ξανά. Λέτε λοιπόν ότι το παρακολουθείτε, απλά δεν ανακοινώνεται διάφορα
τα πράγματα που μπορεί να γίνονται για το συγκεκριμένο. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και μια τακτική γενικά που έχετε, έτσι, ώστε να μην ανακοινώνετε νωρίτερα πράγματα πριν έρθει κάτι ως αποτέλεσμα που αξίζει να το πούμε. Ωραία. Την είχα αυτή την τακτική, την έχω και θα την έχω, κύριε Παγαρά. Πάντα έτσι θα ανακοινώνουμε πράγματα όταν γίνονται και όταν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν μένουμε αδρανείς και με τον καιρό όλα αυτά θα φανούν. Θα φανούν τα αποτελέσματα όλων αυτών των ενεργειών που κάναμε και που κάνουμε. Και εμείς, ξέρετε, είμαστε εδώ, τα παρακολουθώ και εγώ τα σημειώνω όλα αυτά τα οποία κάνετε ή δεν κάνετε ή φαίνεται ότι δεν κάνετε και σας τα επισημαίνω. Να πάμε, προσέξτε, κριτική όμως δέχεστε και στα δημοτικά συμβούλια, θα τα δούμε μετά αυτά, γιατί γίνονται ερωτήσεις, οπότε καμιά φορά μπορεί να φαίνεται ότι δεν ασχολείστε με ένα θέμα. Λέτε όμως ότι η ανακοίνωση πρέπει να γίνει εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, όταν υπάρχει αποτέλεσμα, θα το δούμε ίσως και πιο μετά, γιατί έχω να σας κάνω και ένα ερώτημα για το δημοτικό σας συμβούλιο. Να πάμε στο Υπουργείο, να δούμε τώρα με τον Υφυπουργό ποια είναι η δέσμευση, ποια είναι η συζήτηση ή η υπόσχεση που έχετε λάβει. Ο συγκεκριμένος υφυπουργός, ο κύριος Οικονόμου, μας άκουσε προσεκτικά και με την διαπίστωση από τον Χρήστο του Κοσλιόπουλο, ο οποίος είναι έμπειρος, έχει κάνει και πολλά χρόνια πιο πριν πολλές τέτοιες συναντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Διαπίστωσε λοιπόν ο Χρήστος Κοσλιόπουλος ότι όντως ο υφυπουργός αυτά που έλεγε ήταν ουσιαστικά και ήταν κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα μας ενδιαφέρουν και επέμενε στην ουσία του θέματος. Την επόμενη Τρίτη λοιπόν θα υπάρχει μία συνάντηση με την εταιρεία, με την ανάδοχο εταιρεία. Υπάρχει μία κοινοπραξία εκεί. Θα υπάρχει λοιπόν μία συνάντηση από τον κύριο Οικονόμου όπου θα τους θέσει τελεσίδικα να το απαντήσουν το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Η υπόσχεση λοιπόν από τον Υπουργό ήταν ότι σε 15 μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, που σημαίνει ότι είτε θα συνεχίσει το έργο με τη συγκεκριμένη εταιρεία, βάζοντας όμως, μπαίνοντας δεσμεύσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, ή θα βγει έκπτωτος ο συγκεκριμένος ανάδοχος, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία με την επόμενη εταιρεία. Αυτό είναι κάτι που θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο. Άρα το ουσιαστικό και αυτό που πρέπει να γίνει είναι με κάποιες δεσμεύσεις, με κάποιους όρους που θα μπουν από εδώ και πέρα από το αρμόδιο Υπουργείο, να προχωρήσει το έργο και μέσα στον Ιούνιο δηλαδή να ξεκινήσουν οι εργασίες αυτές που χρειαζόμαστε. Δεν κατάλαβα, τόσο πολύ. Με συγχωρείτε, τι είπατε, ο στόχος είναι να ξεκινήσει το έργο πότε? Μέσα στον Ιούνιο. Αυτές λοιπόν ήταν οι δεσμεύσεις του Υπουργού. Εμείς όμως δεν μένουμε έτσι. Ήδη αποστέλουμε και μία επιστολή ως Δήμος Καστοριάς στον κύριο Οικονόμου, όπου τον ευχαριστούμε καταρχάς για την φιλοξενία και για την συζήτηση που κάναμε, αλλά του αναφέρουμε και επιγραμματικά όλα αυτά όσα συζητήσαμε, ώστε να υπάρχει μία δέσμευση ανάμεσα στον Δήμο Καστοριάς και στο αρμόδιο Υπουργείο. Έτσι κινούμαστε από τον Δήμο Καστοριάς. Τα χρονοδιαγράμματα, κύριε Δήμαρχε, τα χρονοδιαγράμματα να το θυμίσετε, γιατί στα γραπτά θα καταλάβετε ότι αυτά μένουν, ότι αυτά σας είπε ο ίδιος. Έτσι κινούμαστε λοιπόν, κύριε Παγαρά, σας λέω δηλαδή και κάτι άλλο σχετικά με τις επισκέψεις που γίνονται στην Αθήνα. Με την επιστροφή λοιπόν στην Καστοριά αποστέλουμε επιστολή όπου αναφέρουμε όλα όσα συζητήσαμε για να υπάρχουν όλα αυτά και γραπτός και να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Πάνω σε αυτό λοιπόν που είπατε στην αρχή ότι είναι ένα από τα σημαντικά έργα ολόκληρης της περιοχής, θα έλεγα και ολόκληρης της Ελλάδος, σας είπα ότι θα σας εκμυστηρευτώ κάτι. Ο Υπουργός μας είπε ότι υπάρχει στο πρόγραμμα επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ πέρα στην Καστοριά, η οποία όμως θα γίνει όταν θα ξεκινήσει το έργο. Δηλαδή, ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ενημερωμένος και το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου. Πιέζει πάρα πολύ και το αρμόδιο Υπουργείο, οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν πιέσεις στο ανώτατο επίπεδο, θα έλεγα, αυτό είναι που μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι μια είδηση έτσι. Προσέξτε, θυμάμαι προφανώς, κακά τα ψέματα, τώρα ο Πρωθυπουργός συνεργάζεται και με τους βουλευτές του, που σημαίνει ότι ο Τζιγκαλάγιας, φαντάζομαι, θα του το έχει θέσει και στην τελευταία συνάντηση. Άρα λοιπόν, σας είπε, έτσι δεν είναι, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο, σας είπε λοιπόν ο Υφυπουργός ότι
θα κάνει περιοδία ή θα επισκεφθεί την Καστοριά ο Πρωθυπουργός όταν ξεκινήσει το έργο αυτό. Ακριβώς. Το έχει δηλαδή στο μυαλό του το Ναι. συγκεκριμένο έργο. Γνωρίζει φυσικά ότι είναι από τα πλέον σημαντικά και αναπτυξιακά έργα της περιοχής και είναι κάτι που θέλει να ξεκινήσει στην θητεία του. Εσείς κύριε Δήμαρχε τώρα, με βάση την αυτοδιοικητική εμπειρία του μηχανισμού λειτουργίας αυτοδιοίκησης κράτους, έχετε αισιοδοξία ότι αυτό ξεκινάει σύντομα? Προσέξτε, δεν είναι εύκολο η απάντηση στο ερώτημα, γιατί δεν εξαρτάται από τον Δήμο ή από εσάς. Με βάση όμως, λέω και πάλι, την αυτοδιοικητική εμπειρία του μηχανισμού, το πώς λειτουργεί. Και εδώ έχουμε βέβαια και εργολάβους έκπτωτους, έχουμε και δικαστικές διαμάχες, γι' αυτό όλα είναι πιο δύσκολα. Έχετε εκτίμηση χρόνου? Δεν θα πω αισιοδοξία για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Για ποιο λόγο? Διότι, όπως σας είπα πριν από λίγο, ότι και πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε κάνει μία αντίστοιχη τηλεδιάσκεψη τότε, γιατί έτσι επέτρεπαν τα προβλεπόμενα μέτρα, με τον κύριο Σκρέκα, όπου είχαμε ακούσει σχεδόν τα ίδια πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μία δέσμευση. Υπάρχει μία δέσμευση, μία εντολή μάλλον σε ανώτατο επίπεδο, όπως προείπα, από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο. Υπάρχει μία πίεση λοιπόν που ασκείται από εκεί. Υπάρχει αυτή η πίεση μέσω του αρμόδιου υφυπουργού, μεταφέρεται στον ανάδοχο, στην συγκεκριμένη εταιρεία, στη συγκεκριμένη κοινοπραξία. Άρα η αισιοδοξία, θα έλεγα, είναι ότι μέσα σε 15, στις επόμενες 15 μέρες θα ξέρουμε ποιος είναι ο δικός χάρτης, θα ξέρουμε σίγουρα το χρονοδιάγραμμα. Ή η μία περίπτωση δηλαδή, ή ο ένας δρόμος ή ο άλλος. Σε 15 λοιπόν μέρες από τώρα θα γνωρίζουμε πού βαδίζουμε. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο για το φράγμα σε αυτή τη φάση, γιατί θα επανέλθουμε στο τέλος του μήνα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να ξαναδούμε, γιατί φαντάζομαι θα κάνετε επικοινωνία εκ νέου για να πείτε ότι το 15ήμερο έχει περάσει. Εάν δεν γίνονταν η επίσκεψη Κοζυλόπουλου-Κορεντζίδη, θα ήταν σταματημένη αυτή η διαδικασία γενικά, ας πούμε? Δηλαδή, θέλω να πω, η πίεση, οι συναντήσεις, το ότι πήγατε εκεί, η επιστολή που θα στείλετε, δίνουν μια όθηση στο ζήτημα ή όχι? Μας ανέφερε, να σας πω επίσης, ο Υπουργός ότι έχει συνάντηση, μάλλον έχει συνομιλία για το ίδιο θέμα με τον κύριο Κασαπίδη, αλλά τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά στην συνάντηση που είχαμε προχθές, είχε ήδη προγραμματιστεί το ραντεβού με την κοινοπραξία για την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε ήταν κάτι που είχε δρομολογήσει. Παρ' όλα αυτά, η πίεση που ασκείται και από μέρους μας και στην ουσία, αυτό που θέλουμε να γίνει κατανοητό είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η οικονομική, η κοινωνική, τα προβλήματα, όλα αυτά, και με ό,τι βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, να γίνουν όλα αυτά κατανοητά για να αισθανθούν την πίεση λίγο ακόμη μεγαλύτερη. Μιλάμε για κάτι το οποίο αναφέραμε και το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι άνθρωποι του Υπουργείου εκεί, ότι είμαστε μια ακροτική περιοχή, είμαστε στο άκρο της Ελλάδας, στην άκρη της χώρας, με όλα τα προβλήματα. Ένα αναπτυξιακό έργο της εμβέλειας του φράγματος Νεστορίου θα δώσει, θα έλεγα, σημαντική λύση σε πολλά από αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε. Και κλείνοντας το θέμα, έτσι κρατώ αυτό που είπατε στο ξεκίνημα. Το 90% αρδευτικών περιοχών από το φράγμα για την Καστοριά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε την μεγάλη χρησιμότητα αυτού του τεράστιου πραγματικά έργου. Ο Δήμος Καστοριάς, να επαναλάβω, ότι είναι σε έκταση, καλύπτει το 72 και πλέον τις 100 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Μιλάμε για ένα τεράστιο δήμο, σχεδόν η νομαρχία είναι σχεδόν η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οπότε το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών εκτάσεων ανήκει στον Δήμο Καστοριάς. Κύριε Δήμαρχε, μένουμε σε αυτά, τουλάχιστον σε αυτή την τηλεοπτική κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε, φαντάζομαι, πολλές λεπτομέρειες που το γνωρίζει και από το ξεκίνημά του το έργο. Έδωσε στη συνάντηση και ο Κοζλιόπουλος, έτσι, όπως φαντάζομαι και εσείς. Τώρα βέβαια, το αν είναι ικανοποιημένος ή όχι ο Κοζλιόπουλος, θα το δούμε, θα μιλήσουμε και με τον ίδιο. Αλλά φαντάζομαι ότι πλέον είστε επιφυλακτικοί όλοι μετά από αυτά που έχουν Πάντα. Γίνει. Μακάρι όμως, εφόσον εμπλέκεται και ο Πρωθυπουργός με αυτό που είπατε, να προχωρήσει, να ξεκλειδώσει, να ανοίξει και να προχωρήσει. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα αποτελέσματα και ποιες είναι οι επαφές. Θα βάλω όμως έναν κεντρικό τίτλο στο ερώτημά μου, Αντώνης Τρίτσης.
Θέλω να δω ποια είναι η προετοιμασία, γιατί είπατε μαζί σας ότι είχατε και τον Αντιδήμαρχο που είναι και αρμόδιος για τα έργα αυτά. Εμείς τώρα είμαστε σε φάση που προτείνουμε, είμαστε σε φάση που μπορούμε να έχουμε την αίσθηση των εγκρίσεων, αλλά και τίτλους έργων θα ήθελα να ακούσω από εσάς σήμερα. Είχα πει στο ξεκίνημα της κουβέντας για το φράγμα Νεστορίου, για τον αναφερόμενος το ότι συνοδευόμουν με τον, από τον κύριο Τσανούσα και ναι, ότι η επίσκεψη είχε να κάνει αφενός μεν με το φράγμα Νεστορίου, αφετέρου δε λοιπόν με την υποβολή και την κατάθεση των φακέλων πλέον από τον Δήμο Καστοριάς για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. ναι. Περιμέναμε με ευλάβεια, θα έλεγα, τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες ήρθαν τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, σχετικά με την ημερομηνία, με τη νέα ημερομηνία κατάθεσης και υποβολής των φακέλων, όπου είναι η 31η Μαΐου. Και βέβαια το πλαφόν που μπήκε για κάθε Δήμο για να μην υπάρχουν υπερβάσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν υποβάλαμε τους φακέλους μας μέχρι τις 31 Μαρτίου με ό,τι ποσό επιλέγαμε εμείς, με το νέο Μέχρι ποσό πότε? που μέχρι τις 31 Μαρτίου με ό,τι Ναι. ποσό θα θέλαμε εμείς εκτός πλαφών, μετά θα έπρεπε να κάνουμε τροποποιήσεις στις μελέτες μας και πάλι από την αρχή όλα τα έργα θα έπρεπε να υποβάλουμε νέους φακέλους κλπ. Περιμέναμε λοιπόν το πλαφόν το οποίο είχε ανακοινώσει έγκαιρα ο αρμόδιος υπουργός αναπληρωτής, υπουργός ο κύριος Πέτσας. Οπότε κινηθήκαμε πάρα πολύ καλά πάνω σε αυτό το πλαφόν. Υποβάλαμε λοιπόν την Τρίτη που μας πέρασε στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον Δήμο Καστοριάς όλες τις προσκλήσεις οι οποίες ήταν ανοιχτές για τον Δήμο μας, ένα ποσό της τάξης των 23 εκατομμυρίων ευρώ σε όλες τις προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, που δικαιούμασταν να υποβάλουμε, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα επάνω βασιζόμενο στο πλαφόν το οποίο μας είχε δώσει τη δυνατότητα να υποβάλουμε το Υπουργείο Εσωτερικών, ολοκληρωμένοι φάκελοι για όλες τις προσκλήσεις, με όλα τα ποσά που δικαιούμαστε να έχουμε. Ήταν άμεση η ανταπόκριση από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι άμεση η ανταπόκριση που έχουμε από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι πολύ καλή η εξυπηρέτηση και η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δήμου Καστοριάς. Σε όλες τις προσκλήσεις, βέβαια, κάποια στιγμή θα έχει τη δυνατότητα και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να σας κάνει περαιτέρω αναλύσεις, αλλά το έχω θα σας ζητήσει πω αυτό για να εγώ έχω μια ενδεικτικά αναλυτική ότι παρουσίαση θέλω. στις οι προσκλήσεις λοιπόν που έχουμε υποβάλει είναι δύο προσκλήσεις από την ΔΕΙΑΚ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λιμάτων και τις παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης και διαχείρισης ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων. Και στο σημείο αυτό θα θέλω να συγχαρώ την ΔΕΙΑ Καστοριάς για τη δουλειά που κάνει και να τους ευχαριστήσω παράλληλα, γιατί ήταν στις 31 Μαρτίου πανέτοιμοι να καταθέσουν και να υποβάλουν τις συγκεκριμένες αυτές δύο προτάσεις. Υποβάλαμε όμως όλοι μαζί, όλο τον φάκελο ως Δήμος Καστοριάς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσκληση 4, έχουμε υποβάλει μάλλον ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Έχει να κάνει με βιοαπόβλητα, με σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακύκλωση. Υποβάλαμε πρόταση για την αγροτική οδοπία της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Υποβάλαμε πρόσκληση στην πρόσκληση για την ψηφιακή σύγκληση, έτσι ώστε η Καστοριά, ο Δήμος Καστοριάς να είναι μία έξυπνη πόλη από όλες τις απόψεις, ένας εξυγχρονισμός στα δίκτυα, ένας εξυγχρονισμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη, επίσης από όλες τις απόψεις. Έχουμε την ανέγερση, τη μελέτη και την ανέγερση νέου πνευματικού κέντρου
στην τοποθεσία του παλαιού, εκεί που υπήρχε το παλαιό πνευματικό κέντρο, στον ιστό της πόλης, στο κέντρο της πόλης. Γίνεται Μια λοιπόν πρόταση που έχετε, η συγχωρείτε, μελέτη πρόταση που έχετε και η καταθέσει να γίνει εκεί. ανέγερση, και η ανέγερση του πνευματικού κέντρου, που θα περιλαμβάνει μία βιβλιοθήκη, έναν χώρο μεγάλο εκδηλώσεων και έναν χώρο συσκέψεων και πραγματοποίησης διάφορων εκδηλώσεων και ημερίδων. Στην ίδια πρόσκληση έχουμε υποβάλει την ανάπλαση των πλατιών Μακεδονομάχων και Βανφλίτ, εδώ απέναντι από το Δημαρχείο, νέες πλατείες, καινούργιες από την αρχή, με μια διαφορετική διάταξη, ένας πολύ καλός έτσι, εξυγχρονισμός. Έχουμε υποβάλει την μελέτη επίσης το ίδιο πρόγραμμα για το ΔΙΝΑΚ, για το Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο. Να κάνω μια παρένθεση εδώ για το συγκεκριμένο έργο. Ο κύριος Πέτσας ήταν πάρα πολύ έτσι, του φάνηκε πάρα πολύ ουσιαστικό και καλό το συγκεκριμένο έργο. Οπότε μιλάμε εμείς τώρα ότι εντάσσουμε στο Αντώνη Στρίτση στη μελέτη της ανάπλασης του ναυταθλητικού. Ο κύριος Πέτσας έκανε ένα βήμα παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να το εντάξουμε πολύ σύντομα και στο Ταμείο Ανάκαψης, γιατί μιλάμε για ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, θα αλλάξει την είσοδο της πόλης και θα εξυπηρετήσει πολλούς αθλητικούς συλλόγους. Επίσης υποβάλαμε στην πρόσκληση που έχει να κάνει για την ηλεκτροκίνηση στους δήμους με νέα απορριμματοφόρα, με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα διευκολύνουν κατά πολύ τα συγκεκριμένα οχήματα, τις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, αλλά και νέα οχήματα ηλεκτρικά, όπως και ένα τρενάκι ηλεκτροκίνητο που έχουμε για τον παραλίμνιο δρόμο, για τον γύρο της λίμνης, όπου θα διευκολύνει και θα εξυπηρετήσει πολύ και τους πολίτες της πόλης μας, αλλά και τους τουριστικούς επισκέπτες που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε υποβάλει τη συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων σε σχέση με το γήπεδο, δηλαδή την αντικατάσταση του Ταρτάν, για την οποία ήμασταν πανέτοιμοι σε μελέτη. Νομίζω όλα είναι αυτά σχεδόν. Θα υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη έτσι, αναβάθμιση, ένας πολύ καλός εξυγχρονισμός. Η Καστοριά πλέον θα περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Συνεχάρη πριν τις υπηρεσίες της ΔΙΑΚ, να συγχαρώ επίσης δημόσια τις υπηρεσίες του Δήμου, όλους όσους εργάστηκαν για την κατάθεση αυτήν των μελετών, για τους φακέλους, για να υποβάλουμε τους φακέλους. Έχουν καταλάβει πλέον όλοι οι πάντες ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και το περιθώριο χρονικά να παραμείνουμε στάσιμοι. Ο Δήμος Καστοριάς περνάει σε μια νέα τροχιά. Είμαστε αισιόδοξοι για την ένταξη όλων αυτών των έργων. Υπήρξε μεγάλη ετοιμότητα από τις υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς, και να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ για μια ακόμη φορά. Να σας ένα ρωτήσω πρόγραμμα κάτι. Λοιπόν των 23 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα ενταχθούν όλα αυτά τα έργα. Αν θέλετε να σας αναφέρω και τα υπόλοιπα που έχουμε εντάξει στο ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας και στην βιώσιμη. Γι' αυτό ήθελα να σας πω απλώς ότι και χθες μιλώντας στον Α, ο κύριος Λυσαρίδης από τη Διαχειριστική Αρχή, στην τελευταία επαφή που είχατε μαζί του με τη Διαχειριστική, με τον Περιφερειάρχη, ανέφερε και ο ίδιος ότι υπάρχει και ικανοποίηση για τους ρυθμούς και την πορεία έργων, προφανώς μέσα και από το ΠΕΠ. Για μιλήστε μου λοιπόν για το ΠΕΠ τώρα και για τα έργα αυτά που είναι σε εξέλιξη. Πάνω επίσης να συμπληρώσω το Αντώνη Στρίτσης ότι υποβάλαμε και στην πρόσκληση Ελλάδα 1821-2021 τον εξοραϊσμό και την ανάπλαση της πλατείας Ντολτσό. Και έτσι όπως έχει επιμεριστεί, δηλαδή τα 22-23 εκατομμύρια έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή ακριβώς ισόποσα,
1 τρίτο αναφέρεται στην Καστοριά, το άλλο 1 τρίτο αναφέρεται σε όλη την περιφέρεια και υπάρχει και 1 τρίτο που είναι κοινό Καστοριά και περιφέρεια, πόλη δηλαδή και περιφέρεια. Αλλά, άρα είναι έτσι καταρτισμένο και έχει υποβληθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να είναι ικανοποιημένο το 100% του Δήμου Καστοριάς και οι 9 δημοτικές ενότητες Αυτό ήθελα να σας πω, μιλάμε για όλο τον Δήμο, έτσι είναι. Όλος ο κόσμος. Επιπλέον να πω, μέσα σε αυτό το ποσό υπάρχει και γίνεται μεταφορά στο συγκεκριμένο ποσό τα χρήματα που είχαμε εξασφαλίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος και ήταν η αγροτική αδοπηία των Αγίων Αναργύρων, όπου πλέον έχουμε αγροτικούς δρόμους ασφαλτοστρωμένους και σε πολύ μεγάλο ποσοστό του Δήμου Καστοριάς θα έχουμε ασφαλτοστρωμένους αγροτικούς δρόμους εντασσόμενοι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Και βέβαια η βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης ήδη έχουν ξεκινήσει μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος οι υποδομές του δικτύου ίδρυυσης σε 8 δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με το πρόγραμμα που έχουμε υποβάλει στο ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων, ένα πρόγραμμα που μαζί με την πρόσκληση που έχουμε υποβάλει στο κομμάτι του τουρισμού και αφορά την ανάδειξη του εσωτερικού παραλιμνίου του γύρου της λίμνης, ενός εκατομμυρίου, φτάνει λοιπόν σε υποβολή τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενεργειακές αναβαθμίσεις λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο της Καστοριάς, εξ ολοκλήρου ανακατασκευή το κλειστό γυμναστήριο, ενεργειακή αναβάθμιση πρώτου και δευτέρου λυκείου Καστοριάς, ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου, ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου, του 7ου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου Γυμνασίου Καστοριάς. Συν λοιπόν τον εσωτερικό παραλίμνιο της πόλης, υποβολή για περίπου 5.600.000 ευρώ, τα οποία επίσης θα ενταχθούν γιατί τα δικαιούμαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και να υπενθυμίσω σε αυτό, στην πρώτη συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο Καστοριάς όταν είχαμε αναλάβει το 2019, στην πρώτη έτσι επίσκεψη που δεχτήκαμε από τη διαχειριστική της περιφέρειας Δυτικής, από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μας είχαν τότε, θα έλεγα, κατά κάποιον τρόπο τραβήξει το αυτή, βέβαια μόλις είχαμε αναλάβει εμείς, διότι ο Δήμος Καστοριάς είχε 6% απορροφητικότητα σε έργα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε έχουμε υποβάλει στο Αντώνης Τρίτσης το 100% το οποίο δικαιούμαστε, ναι, και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 98% από ό,τι δικαιούμαστε. Καταλαβαίνετε και εσείς, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια από αυτήν τη Δημοτική Αρχή. Με το ξεκίνημα σηκώσαμε τα μανίκια και ας κατηγορούν και ας λιδωρούν κάποιοι, σηκώσαμε τα μανίκια στην κυριολεξία. Δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες μαζί με τους υπαλλήλους και όλες τις υπηρεσίες. Υπάρχει πλέον κίνητρο, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη και για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 100% λοιπόν στο Αντώνης Τρίτσης, 98% στα προγράμματα της περιφέρειας. Αυτά είναι πολύ ψηλά και πολύ σημαντικά ποσοστά όταν μάλιστα συγκριθεί με αυτό που είπατε το 6 περίπου 100%. Βέβαια κύριε Δήμαρχε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι και μια απέτηση όλων μας, έτσι. Και η δουλειά αυτή που λέτε ότι πρέπει να γίνεται και είστε υποχρεωμένοι να δουλεύετε, έτσι, γιατί δεν θα ακούτε και γκρίνια αν δουλεύετε. Και από την άλλη νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα των αποτελεσμάτων και θα ήθελα να σας ρωτήσω και από το Τρίτσις και από αυτά, αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα δηλαδή των εγκρίσεων αυτών των προτάσεων και περίπου πότε ξεκινούν και πότε ξεκινά και η υλοποίηση ή η έναρξη κάποιων έργων. Είναι ένα χρονοδιάγραμμα τώρα 1-2 ετών αυτή τη αυτοδιοικητική θητεία ή πάμε σε επόμενε. Κοιτάξτε, να δείτε. Η δέσμευση που είχαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι τέλος του καλοκαιριού θα βγουν τα αποτελέσματα των εντάξεων. Μάλιστα. Θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα η αξιολόγηση των φακέλων από όλους τους Δήμους, όσοι είναι έτοιμοι, και τέλος του καλοκαιριού θα βγουν οι εντάξεις. Επίσης, είναι πεποίθηση του Υπουργείου Εσωτερικών να ξεκινάν τα έργα αυτά τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, να δίνονται οι εγκρίσεις και κατευθείαν να γίνεται η χρηματοδότηση, ώστε να ξεκινάν κάποια έργα.
Επίσης, κάποια έργα μεγαλύτερα μπορεί να μεταφερθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάλογα δηλαδή από πού θα υπάρχει καλύτερη ευελιξία, από πού θα υπάρχει ο καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης των έργων. Όλα αυτά όμως γίνονται σε συντονισμό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς θα έχουμε την ενημέρωση. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, αυτό που είχαμε να κάνουμε, μάλλον το κάναμε, να είμαστε έτοιμοι στις ημερομηνίες, να είμαστε έτοιμοι πάνω στο πλαφόν το οποίο έχει επιβληθεί για κάθε Δήμο. Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι σε όλα αυτά. Περιμένουμε τις εντάξεις και ο κόσμος βέβαια θα περιμένει να ξεκινήσουν όλα αυτά τα έργα. Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό ότι είπα πριν ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μέσα από το Φιλόδημος οι εργασίες ανακατασκευής δικτύων ίδρυυσης σε 8 δημοτικές ενότητες. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής των παιδικών χαρών από την δωρεά που είχε κάνει ο ΤΑΠ, ένα έργο το οποίο είχε μείνει στάσιμο τα τελευταία χρόνια, δεν προχωρούσε. Προχωράει λοιπόν αυτό, η κατασκευή 7 παιδικών χαρών από τον ΤΑΠ, και μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμες αυτές οι παιδικές χαρές, και εντός του Ιουνίου ξεκινάει η δημοπράτηση των υπολείπων 7 παιδικών χαρών από τον Δήμο Καστοριάς. Στην ουσία, όταν αναλάβαμε την 1η Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Καστοριάς δεν είχε καμία παιδική χαρά, ήταν μηδέν οι παιδικές χαρές αυτές που πρέπει να έχουν τις διαπιστεύσεις. Και τέλος του 21, ο Δήμος Καστοριάς θα έχει 20 παιδικές χαρές. 20 παιδικές Μιλάμε χαρές. Για 38. Συγγνώμη λίγο πριν προχωρήσουμε, ένα λεπτό. Θέλω να σας πω το εξής. 20 παιδικές χαρές είναι ένα μεγάλο νούμερο. Βέβαια, για μένα θα πρέπει να δείτε και προσωπικά, γιατί ξέρω ότι κάνετε περιοδίες πολύ συχνά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, κύριε Δήμαρχε. Και σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα, κοινότητα, χωριό, πρέπει να, εφόσον υπήρχαν αυτές παλαιότερα, τώρα θέλουν και προδιαγραφές, πρέπει να μεριμνήσετε να μπορούν τα 2 παιδάκια, το 1 παιδί, τα 15 παιδάκια να μπορούν να απασχολούνται σε αυτές με ασφάλεια τις παιδικές χαρές. Δηλαδή, κοιτάξτε, να λοιπόν δημιουργηθούν παντού. Είναι κάτι που με απασχόλησε και συνεχίζει να με απασχολεί, ειδικά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, μικρές ηλικίες, και μάλιστα κάποια χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ένα κίνητρο για να μείνουν σε αυτά τα χωριά, και κυρίως τα μικρά παιδιά τα οποία το καλοκαίρι σίγουρα θα θέλουν να ασχοληθούν στον απόλυτα ελεύθερο, στο μεγάλο ελεύθερο χρόνο που έχουν. Ψάχνουμε τώρα την δυνατότητα που υπάρχει από ένα νόμο. Από την άλλη όμως να διευκρινίσουμε κάτι, ότι βάσει ενός νόμου δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν οι παιδικές χαρές αυτές που προϋπήρχαν, διότι έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια των παιδιών, που είναι το πρώτιστο, θα έλεγα, και το θέλουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, το πιο σημαντικό. Θέλουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οπότε μιλάμε για 20 περίπου παιδικές χαρές στους μεγαλύτερους οικισμούς, στις μεγαλύτερες κοινότητες. Και στις υπόλοιπες κοινότητες περιμένουμε, αν έχουμε τη δυνατότητα από ένα νόμο, διερευνούμε δηλαδή αυτό, να έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να τοποθετούμε έως 3 όργανα παιδικών χαρών, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη δέσμευση, για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μέχρι το τέλος της θητείας μας, να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ό,τι έχει να κάνει από παιδικές χαρές σε όλο τον Δήμο Καστοριάς και στις 38 κοινότητες. Είναι ένας στόχος ο οποίος θεωρώ ότι θα διεκπεραιωθεί. Ωραία. Θέλω, πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή κουβέντα που αφήνω να εξελιχθεί, γιατί είναι ίσως και η πρώτη φορά που μπορούμε πλέον να μιλάμε για όλα αυτά που έχετε καταθέσει, να δίνουμε πληροφορίες και για το Αντώνη Τρίτσης, που είναι τελικά ένα φιλόδοξο και ένα τεράστιο πρόγραμμα το οποίο έχει βγει από αυτήν την κυβέρνηση, και για το ΠΕΠ βέβαια που μας αφορά. Θέλω να σας ρωτήσω ένα-δύο πράγματα. Θα σας φέρω και στο Δημοτικό σας Συμβούλιο. Έτσι, είδα τελευταία να δέχεστε πάλι έτσι μια κριτική από την κυρία Σπύρου από το συνδυασμό της. Πριν πάω σε αυτό όμως, θέλω 2-3 πληροφορίες αν έχετε, καταρχήν για ένα πολύ επίκαιρο, τα υδροπλάνα. Και βέβαια μετά να μου πείτε λίγο και για Μακεδονός Λατομείο, ποιες είναι οι εξελίξεις που είναι και αντικείμενο κριτικής και από την κυρία Σπύρου. Να δω λίγο τι γίνεται με τα υδροπλάνα. Βλέπω δημοσιεύματα, ξεκινάει εδώ, ξεκινάει εκεί. Πρόσφατα ήταν εδώ ο κύριος Κεφαλογιάννης και είπε ότι εγώ αν έχω μία μελέτη μπορώ να ξεκινήσω σε 2 μήνες τη διαδικασία όλη. Να ολοκληρώσω.
Την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, για το λόγο αυτό επισκέφθηκα τον διοικητή της πολιτικής αεροπορίας, τον Γιώργο Δριτσάκο, με μια ομάδα εργασίας και συνεργασίας που έχουμε συστήσει στην Αθήνα πάνω για το συγκεκριμένο ζήτημα των υδροπλάνων, αλλά και την περαιτέρω κυρίως ανάπτυξη του αεροδρομίου Καστοριάς. Βλέπετε, λοιπόν, ότι οι επισκέψεις είναι συχνές στην Αθήνα, απλά όπως είπα και πριν δεν δημοσιοποιούμε τίποτα, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, όπου ο κύριος Δριτσάκος μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, είναι ένας άνθρωπος άμεσος, είναι ένας άνθρωπος ουσιαστικός. Αυτό, λοιπόν, που έλαβα ως πληροφόρηση από την συγκεκριμένη συνάντηση, κάτι βέβαια που είχε γίνει και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τζικαλάγια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι ότι το θέμα αυτό προχωράει σε ό,τι έχει να κάνει με την συντήρηση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Καστοριάς. Δηλαδή, αυτό που έχει ο κύριος Δριτσάκος στο μυαλό του είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου Καστοριάς, να αξιοποιηθεί έτσι όπως πρέπει, δηλαδή και με τον περιβάλλοντα χώρο, με τις εγκαταστάσεις του σταθμού του αεροδρομίου, όπου πρέπει να γίνουν κάποιες περαιτέρω παρεμβάσεις για να έχουμε το αεροδρόμιο που αξίζουμε, ώστε να δέχεται πτήσεις από πολλές περιοχές. Και στο μυαλό του είχε να αξιοποιήσουμε το αεροδρόμιο μας με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχεται πτήσεις VIP. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Το βασικό μας πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο αεροδιάδρομος που υπάρχει στο αεροδρόμιο Καστοριάς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, είναι ένα σημαντικό επιχείρημα ώστε να δαπανηθούν χρήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη και είναι κάτι, δηλαδή, που δεν το έχουν σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα μιλάμε για την ανακαίνιση, για την πλήρη ανακαίνιση του σταθμού, για την πλήρη αναβάθμιση του αεροδιαδρόμου σε ό,τι έχει να κάνει με τον φωτισμό, του υδατόπηγου που υπάρχει στο αεροδρόμιο και ο μεγάλος στόχος, ο οποίος είναι η δεξαμενή καυσίμων. Σε πρώτη φάση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα αεροπλάνα με βιτιοφόρα, με βιτία κινητά και από εκεί και πέρα όμως να γίνει ένας μόνιμος σταθμός δεξαμενής καυσίμων. Το κινήτο θέμα ο κύριος Δριτσάκος περιμένει μια τροποποίηση προϋπολογισμού. Τα τελευταία νέα, λοιπόν, είναι αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών και όταν το ρώτησα το χρονοδιάγραμμα επίσης και πότε είναι εφικτό να γίνουν αυτά, έμεινα έκπληκτος όταν μου είπε ότι σχεδιάζει τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, να έχουν τελειώσει και οι εργασίες. Αμεσότητα, λοιπόν, και από τον συγκεκριμένο φορέα, από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε ό,τι έχει να κάνει, λοιπόν, με τα υδροπλάνα. Η επίσκεψη αυτή έγινε με την ομάδα εργασίας, όπως σας είπα, που έχουμε στην Αθήνα. Υπάρχει μία εταιρεία αυτή τη στιγμή στην Κυπριακών Συμφερόντων, η Hellenic Seaplanes, η οποία υπογράφει με πολλούς δήμους την σύμβαση μίας μελέτης. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια πτήσεων, με τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτόν τον λόγο κοιτάμε εμείς πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατόν για να λειτουργήσει ένα υδατοδρόμιο στην Καστοριά έτσι όπως πρέπει. Μιλάμε ότι η λίμνη μας διέπεται από νόμους περιβαλλοντικών οργανώσεων, από κάποιους άλλους φορείς. Στη λίμνη μας γίνονται επίσης αγώνες κοπηλατικοί και μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα θα φιλοξενήσουμε τους πανελλήνιους αγώνες κοπηλασίας. Υπάρχουν τα βουνά περιμετρικά που βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, κάτι που ίσως δυσκολεύει κάποιες πτήσεις. Υπάρχει όμως και το αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σημαντικό και σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια των πτήσεων. Δεν καθυστερούμε καθόλου. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανένα αεροπλάνο δεν πετάει σε όλη την Ελλάδα. Προετοιμασία, άρα δεν έχουμε μείνει καθόλου πίσω. Η προετοιμασία γίνεται ενδελεχώς με πολλές λεπτομέρειες, κυρίως για την ασφάλεια πτήσεων.
Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τον Γιώργο τον Κασαπίδη, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όπου εξετάζει η περιφέρεια να είναι ως ομπρέλα και να εντάξει τις τέσσερις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα κοινό έτσι, πλάνο και σε ένα κοινό σχέδιο. Είμαστε σε συνεννόηση, είμαστε σε συνεργασία, δεν καθυστερούμε καθόλου. Αυτό όμως που θα κάνουμε θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, ώστε να αποτελέσει η Καστοριά να γίνει το Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο παράλληλα με την Μάλιστα. ανάπτυξη του αεροδρομίου. Πολύ ωραία. Άρα το περιμένουμε. Θέλω να σας ρωτήσω για την υπόθεση της Μακεδονός. Δεν θέλω λεπτομέρειες για το τι έχει γίνει κτλ. Που έχουμε φτάσει σήμερα και τι αναμένουμε. Δηλαδή σε ποια φάση είμαστε. Ανακοινώσεις υπάρχουν, σχόλια γίνονται. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον εγώ λέω όλο αυτό πρέπει να λειτουργήσει. Είχατε ανακοινώσει έναν τρόπο λειτουργίας μετά από έναν διαγωνισμό. Προκύπτουν από ό,τι κατάλαβα ασφαλιστικά μέτρα και κάποια είτε διαδικαστικά ζητήματα. Πού είμαστε σήμερα, κύριε Δήμαρχε? Κάποια στιγμή και αφού τελειώσουν όλα αυτά θα κάνουμε και μία συνέντευξη τύπου σχετικά με την Μακεδνός για το τι υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί υπάρχει παρέτηση του κυρίου Πέλκα, έχει φύγει δηλαδή ο κάποιοι πρόεδρος, βγαίνουν και παραμένει στην μιλάνε για μία κερδοφόρα επιχείρηση. Βέβαια τα στοιχεία που έχουμε εμείς στα χέρια μας δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Με πιο σημαντικό το στοιχείο το οποίο είχα όταν παρέλαβα εγώ την διοίκηση του Δήμου, όπου πήρα μια εταιρεία με 400.000 περίπου χρέη υποχρεώσεις και μια εταιρεία χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας. Από εκεί και πέρα όμως εμείς έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατόν για τον Δήμο Καστοριάς για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δημοτών μας και επιτέλους το λατομείο, η συγκεκριμένη επιχείρηση, να λειτουργήσει έτσι όπως ακριβώς πρέπει. Πετύχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, θα έλεγα, που δεν το περίμενε κανείς, ώστε η συγκεκριμένη εταιρεία να έχει ένα έσοδο της τάξης των 240.000 ευρώ ετησίως, 20.000 ευρώ το μήνα. Δεν το είχε ποτέ, δεν το είχε από καμία άλλη επιχείρηση και βέβαια παραμένει... Δεν το είχε, επιβάρυνε την Δημοτική Αρχή, άρα λοιπόν όλους εμάς με τη φορολόγηση και να πω και κάτι άλλο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η επιχείρηση παραμένει στα χέρια του Δήμου. Δεν πωλείται, ενοικιάζεται έχοντας αυτά τα έσοδα χωρίς να ασχολείται κανένας από εμάς παρά μόνο με τον έλεγχο. Και βέβαια και όλα τα άλλα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε αναλύσει και θα τα αναλύσουμε και την επόμενη φορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόλλημα σχετικά με τους... υπάρχει μία ένδικη έτσι, διαμάχη μεταξύ των δύο... που είχαν πάρει μέρος των δύο εταιριών, των δύο ιδιωτών που είχαν πάρει, των δύο επιχειρηματιών που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει αίσια, καλώς, και αυτή η διαμάχη, η δικαστική. Πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και γι' αυτό ώστε να λειτουργήσει το λατομείο έτσι όπως πρέπει και να επιφέρει τα έσοδα στη συγκεκριμένη επιχείρηση για να τη λειτουργήσουμε και την επιχείρηση και εμείς όπως πρέπει έτσι ως τουριστικός μοχλός ανάπτυξης. Άρα το μοντέλο είναι αυτό, δηλαδή λέτε η ενοικίαση, λέτε περίπου 20.000 είναι τον μήνα, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, χωρίς ο Δήμος να ασχολείται, έχει μόνο έσοδα. Άρα λέτε πολύ σύντομα θα έχουμε έτσι την οριστική πλέον διαδικασία γύρω από αυτό. Οριστική να σας κάνω ένα, ναι, να σας κάνω και εγώ θα πω επιτέλους, έτσι, να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Προχθές είχατε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εσείς ήσασταν στην Αθήνα με τον συνεργάτη σας, τον Αντιδήμαρχο. Είδα μία κριτική να σας κάνει η κυρία Σπύρου και κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ας πούμε, αλλά και αμέσως μετά, χθες, δημοσιοποίησε ένα δελτίο τύπου, έτσι αναλυτικά. Κυρία Σπύρου μιλάει για την υπόθεση και του λατομείου, μιλάει για τον τουρισμό και τον κύριο Ρήμο που έχει εκεί μια αντιπαράθεση, μιλάει για κάποια σίδερα τα οποία λέει δεν ξέρουμε πώς τα εκμεταλλεύεται ο Δήμος από κάποιες νομίζω παιδικές χαρές. Ζήτησε να αποπέμψετε τον κύριο Ιάμι, τον αντιδήμαρχο, γιατί λέει ήρθε σε διένεξη με κάποιον πολίτη, με έναν διευθυντή, νομίζω, ενός σχολείου. Αυτή περίπου είναι η κριτική που σας κάνει η κυρία Σπύρου. Φαντάζομαι ότι το πιο σοβαρό, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε στην Αθήνα, να είμαστε στα κέντρα των αποφάσεων, να υποβάλουμε τα προγράμματά μας, να υποβάλουμε τους φακέλους μας σε προγράμματα τα οποία θα κάνουν μια διαφορετική Καστοριά, ναι, έναν διαφορετικό Δήμο, έναν Δήμο όπου θα δίνει λύσεις σε πολλά προβλήματα των πολιτών και έναν Δήμο
που θα είναι αξιοζήλευτος σε όλη την Ελλάδα. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος. Θεωρώ ότι είναι χάσιμο χρόνου να ασχολούμαστε με την κυρία Σπύρου, κατανοώντας βέβαια πλήρως τον εκνευρισμό που υπάρχει στην ίδια με τις τελευταίες εξελίξεις για τον συνδυασμό της. Της φεύγουν στελέχη, δεν μπορεί να συγκρατήσει και κατά κάποιον τρόπο θα έλεγα τους δίνω δίκιο, διότι με αυτά που ακούν από την αρχηγό τους, γιατί έχει την διάθεση να αναφέρεται και ως αρχηγός γενικά, δίνοντας εντολές και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν το σχολιάζω όμως περαιτέρω αυτό. Καλά θα κάνει για μία ακόμη φορά. Έχει δικαίωμα να ρωτά, να ζητά πληροφορίες, να σας ασκεί και την κριτική, έτσι. Έχει δικαίωμα να το κάνει. 1,5 χρόνο, κύριε Παγαρά, ακούμε συνεχώς τα ίδια πράγματα. Κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο και είναι 1,5 ώρα τα προημερησίας διατάξεως, με λαϊκισμούς, με μικροπρέπειες για 5 λεπτά δημοσιότητας, για ένα δελτίο τύπου. Και μάλιστα σε κάποια πρόσφατα δημοτικά συμβούλια της είπα δεν απαντάω άλλο πάνω σε αυτό. Θα περιμένω, λέω, το δελτίο τύπου που θα βγάλετε το βράδυ. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Θεωρώ ότι για 5 λεπτά δημοσιότητας και δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με λαϊκισμούς και μικροπρέπειες. Καλά θα κάνει να ασχοληθεί με τον συνδυασμό της, που φαίνεται ότι έχει τεράστια θέματα. Άλλωστε, αποτέλεσε τροχοπέδι και στην Μακεδνό, στην οποία αναφέραμε πριν από λίγο, φέρνοντας εμπόδια και τεράστιες δυσκολίες, βέβαια, τις οποίες τις ξεπεράσαμε, αλίμονο αν στεκόμασταν σε αυτά τα εμπόδια, τα υποτυπώδη που ήθελε να βάλει η κυρία Σπύρου. Με ένδικα μέσα συνέχισε η ίδια να ζητάει κάποια ασφαλιστικά μέτρα. Από τη μία ζητούσε να μην γίνει δημοπρασία. Με το που έγινε δημοπρασία και βγήκε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα που σχολιάσαμε πριν, βγήκε η ίδια και είπε ότι δικαιώθηκε. Όταν ήρθαν οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ των δύο επιχειρηματιών, βγήκε και είπε ότι είχε δίκιο που έκανε τα ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή ένα μπάχαλο, θα έλεγα, ένα χάος που επικρατεί στην ίδια, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα της δώσω λύσεις στα προβλήματα τα εσωτερικά και τα προσωπικά. Άρα, εντάξει, μένουμε σε αυτό, μένουμε σε αυτά. Προχωράμε μπροστά. Προχωράμε μπροστά. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να κάνουμε. Οι ώρες του 24ωρου δεν μας φτάνουν. Δουλεύει όλη η Δημοτική Αρχή. Όλοι οι αντιδήμαρχοι κάνουν τη δουλειά τους κανονικά, έτσι όπως πρέπει. Όλη η ομάδα, η δική μου και η να 19. Να τους ελέγχετε, κύριε Δήμαρχε. Κανονικά, να τους ελέγχετε, να τους μετράτε. Να υπολογίζετε, να του ζητάτε απολογισμό και έχουμε ξαναπεί. Όποιος δεν μπορεί. Όλα αυτά, όλοι κρίνονται και μάλιστα το είδατε και εσείς, το είδατε και οι συμπολίτες. Δεν προχωράμε ούτε σε αλλαγές όλων. Πηγαίνουμε σε κάποιες μεμονωμένες. Όχι γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί θέλουμε να περάσουμε κάτι άλλο και κάποιοι από αυτούς που έφυγαν θα επανέλθουν και κάποιοι άλλοι θα φύγουν, κάποιοι άλλοι θα αλλάξουν θέσεις. Γίνονται κινήσεις, συγκεκριμένες κινήσεις, λεπτές κινήσεις, μικροπαρεμβάσεις. Θα έλεγα για να λειτουργήσουμε όσο πιο ευέλικτα μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική κουβέντα. Νομίζω οι περισσότεροι σήμερα έχουν ενημερωθεί για την πορεία ειδικά των έργων που αυτό καίει, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, πέρα από την καθημερινότητα, δηλαδή να σας πω ότι πολλοί μου λένε να δούμε τους δρόμους, να δούμε το οδικό δίκτυο, να δούμε την αγροτική οδοποιία. Για το οδικό δίκτυο, οι λακκούβες, αν θέλετε, προκαλούν και νευρικότητα. Αυτά δείτε τα. Είναι δηλαδή, τόσο αυτά που λέμε, είτε η καθαριότητα, είτε για όλα αυτά που νομίζω ότι κατά γενική ομολογία. Τα πάτε περίφημα, όμως όλα αυτά θέλουν καθημερινή παρουσία, όπως σας είπα, και με την υπόθεση των δρόμων. Αν ξεκινήσει με το καλό και το λατομείο, έτσι, δείτε το όλο αυτό, να τελειώνουμε με τις λακκούβες και με όλα αυτά. Θα σας πω και γι' αυτό, είναι τόσα πολλά που ξεχνάμε κιόλας να τα αναφέρουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τον κόσμο, με την ανησυχία που υπάρχει. Ήμασταν μια καινούργια δημοτική αρχή. Θα πούμε πάλι, θα επαναλάβουμε κάποια πράγματα ότι από τον Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή 5 μήνες και μετά την ανάληψη των καθηκόντων και μέχρι σήμερα ταλαιπωρούμασταν με την υπόθεση του COVID, με αυτή τη νόσου η οποία απασχόλησε όλο τον κόσμο και δεν ήταν έτοιμος κανείς. Παρ' όλα αυτά όμως δεν καθίσαμε. Σας είπα πριν την ετοιμότητα που υπήρξε για την υποβολή των προγραμμάτων και την επιτυχία στο 100%.
Ο κόσμος όμως πλέον από την καθημερινότητα και την καθαριότητα σίγουρα θέλει έργα. Μιλάμε για έναν Δήμο, τεράστιο Δήμο, με τις δυνατότητες που υπάρχει, για έναν Δήμο όπου κατά γενική ομολογία επίσης δεν υπήρξαν παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Στο Καλοχώρι που ήμουνα, στην κοινότητα του Καλοχωρίου πριν από λίγο χρονικό διάστημα, μου ανέφερε ο πρόεδρος εκεί, ο αγαπητός πρόεδρος, ότι έχει να πέσει άσφαλτο 40 χρόνια στην συγκεκριμένη περιοχή. Απίστευτο, υποβάλλουμε απίστευτο. λοιπόν, αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι υποβάλαμε επίσης προς το Υπουργείο Υποδομών και σε συνεννόηση που είχαμε με τον κύριο Κεφαλογιάννη όταν επισκέφθηκε εδώ πέρα τον Δήμο Καστοριάς, και αφού τα ανέφερα όλα αυτά που σας είπα πριν από λίγο, υποβάλαμε ένα πρόγραμμα, ένα αίτημα για 750.000 ευρώ χρηματοδότηση για ασφαλτόστρωση σε όλους τους δρόμους του Δήμου Καστοριάς. Βέβαια το ποσό δεν υπάρχει για να ασφαλτοστρωθεί όλος ο Δήμος, το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, αλλά εκτιμώ ότι μια τέτοια χρηματοδότηση θα δώσει λύση σε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα, κάτοικοι της πόλης, κάτοικοι του Δήμου, τα αντιλαμβανόμαστε όλα και τα βιώνουμε όλα τα προβλήματα, αλλά κινούμαστε και εργαζόμαστε όλοι μας με πολύ μεγάλη διάθεση να επιλύσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την ευχαριστώ. Κουβέντα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, σας παρακολουθούμε. Θα τα ξαναπούμε και για το φράγμα και για τα υπόλοιπα σε μερικές μέρες, αφού υπάρχει ήδη χρονοδιάγραμμα. Σας να ευχαριστώ για καλά. Τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Είστε καλά.